Θα καλωσορίσω το ακροατήριο σε αυτή την τέταρτη ομιλία κατά σειρά. Να συνοψίσω, έχουμε τελειώσει τρεις ομιλίες, μία από κάθε σχολή του Ιδρύματος και ξεκινάμε τώρα το δεύτερο κύκλο με τις ΔΟ. Είναι ο κύριος Δελιάς, ο οποίος θα μας μιλήσει με θέμα εξόρυξη διαδικασιών ως εργαλείο αποφάσεων. Είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα. Περιμένουμε να ακούσουμε τις λεπτομέρειες. Ευχαριστώ. Θα σας μιλήσω για ένα θέμα αρκετά σύγχρονο. Δεν έχει παρουσία μεγαλύτερη από 5-6 χρόνια στη βιβλιογραφία. Είναι ένα αναδυόμενο πεδίο. Έτσι, και σαν σύγχρονο πεδίο που είναι, να ξεκινήσουμε με 150 χρόνια πίσω, όταν ακόμα οι μεταφορές στο παγκόσμιο εμπόριο γινόταν με ιστιοφόρα καράβια. Το να είσαι ναυτικός δεν ήταν καθόλου εύκολη δουλειά. Ήταν πολύ επικίνδυνη, γινόταν πάρα πολλά ναυτικά ατυχήματα. Δεν μπορούσες να προβλέψεις καν το χρόνο που έπαιρνε η μεταφορά από το ένα λιμάνι στο άλλο, πόσο μάλλον όταν αυτές οι αποστάσεις ήταν μεγαλύτερες. Και γενικά όλο αυτό δυσκόλευε το παγκόσμιο εμπόριο, μέχρι που συναντήσαμε εδώ τον κύριο, τον Φοντέρ Μωρή. Αυτός ήταν ένας ναυτικός, αξιωματικός του ναυτικού, του εμπορικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην πορεία του πάνω στα καράβια είχε ένα ατύχημα. Έτσι έπεσε ένα κατάρτι πάνω στο πόδι του και έχασε το πόδι του. Και αναγκάστηκε και πήγε στα γραφεία. Επειδή όμως ήταν δραστήριος άνθρωπος και δεν μπορούσε έτσι να καθίσει απλά και να κάνει και εκπαιδευτικές εργασίες, στα γραφεία που πήγε βρήκε τεράστιες δουλάπες, τεράστιες σιτάρια με πάρα πολλά χιλιάδες έγγραφα, κάπως έτσι ήταν τα έγγραφα. Αυτά τα έγγραφα ήταν υποχρεωμένοι όλοι οι ναυτικοί να τα κρατούν, ο καπετάνιος του κάθε πλοίου. Εδώ δεν φαίνεται πολύ ευδιάκριτα, ίσως εδώ δούμε αργότερα όταν μπήκαν και οι γραφομηχανές τι κρατάνε. Κρατάνε τις ημερομηνίες που αποπλέψανε, σε ποιες συνταγμένες βρέθηκαν, τι άνεμος επικράτησε σε εκείνες τις συνταγμένες. Για κάθε στάση δηλαδή, ή για κάθε μέρα, κάθε 8 ώρες, δεν ξέρω ακριβώς την περιοδικότητα αυτής της καταγραφής, κρατούσανε τη διεύθυνση των ανέμων, την ένταση των ανέμων κτλ. Εκατοντάδες τέτοια αρχεία, χιλιάδες τέτοια αρχεία. Κάθεσε, πήρε, τα συγκέντρωσε και μετά από πολύ κόπο κατάφερε και δημοσίευσε ένα βιβλίο το οποίο αποδείχθηκε χρυσάφι, γιατί είχε μέσα τέτοιους χάρτες. Παγκόσμιους χάρτες, βέβαια είχε και τοπικούς χάρτες. Σε αυτό το χάρτη λοιπόν κατάφερε ο Φοντέρ Μωρή και αποτύπωσε ανά μήνα, ανά ημερομηνία, τις κατευθύνσεις, τις κυρίαρχες κατευθύνσεις των ανέμων. Κάπως έτσι. Και μέσα από αυτό κατάφερε και έβγαλε τις ιδανικές διαδρομές. Ας πούμε, για να πας από το Σαν Φραντζίσκο στο Χονγκ Κονγκ, πρέπει να ακολουθήσεις αυτό εδώ και όχι άλλη διαδρομή. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Δηλαδή, φανταστείτε ότι ο μέσος χρόνος, ας πούμε, για να πας από τη Νέα Υόρκη στο Σαν Φραντζίσκο ήταν γύρω στις 90 μέρες, 89 μέρες, και μετά τη δημοσίευση από αυτούς τους χάρτες έπεσε στις 38 μέρες, πιο κάτω από τη μέση. Το ρεκόρ του μάλιστα λέγεται από Νέα Υόρκη για Σίδνεϊ, η διαδρομή ήταν 120 μέρες και βρέθηκε ένας μήνας βέβαια, δεν ήταν ο μέσος όρος αυτός, βρέθηκε καράβι που ακολουθώντας τις συμβουλές, τους χάρτες δηλαδή, που Φοντέρ Μωρή το έκανε σε 18 μέρες. Μιλάμε για τρομερές μειώσεις. Τώρα αν αυτό το παράδειγμα σας φαίνεται κάπως πιο εξωτικό, να το δούμε λίγο πιο πεζά. Καθόμαστε εμείς και χαράζουμε μια διαδρομή, την πλακοστρώνουμε. Το θέμα είναι ότι εμείς, από μια τέτοια φωτογραφία, από μια τέτοια άποψη, μπορούμε να δούμε ποια διαδρομή πραγματικά ακολουθούν οι πεζοί. Προφανώς δεν πηγαίνουν από εδώ, που τους έχουμε ορίσει εμείς τη διαδρομή, την ιδανική διαδικασία, γιατί τους βάλαμε κάποια εμπόδια, δεν τους βολεύει για διάφορο λόγο. Μπορούμε να δούμε ότι αντί για την προβλεπόμενη διαδρομή, η οποία είναι έτσι, οι πεζοί ακολουθούν αυτήν εδώ τη διαδρομή. Και μάλιστα, αν θέλουμε να είμαστε και πιο, να πάμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια, μπορούμε να δούμε και ποσοτική πληροφορία. Ότι από αυτό το μονοπάτι έρχονται περισσότεροι από ό,τι από εδώ. Αυτό εδώ έκανε, αν θέλετε, ο πρόεδρος Άιζενχάουερ όταν ήταν πρίτανης στο Κολούμπια, που επειδή δεν είχε πλακοστρώσει τις αυλές του, είδε από πού πάνε οι πεζοί και το πλακόστρωσε. Είναι τα λεγόμενα desire paths. Είναι γενικός όρος στην αρχιτεκτονική.
Το θέμα είναι ότι, όπως είπαν και κάποιοι πολιτικοί άνθρωποι εδώ της χώρας μας, δεδομένα υπάρχουν. Δηλαδή, τέτοιου είδους δεδομένα μπορούμε να τα βρούμε σε συστήματα όπως τα συστήματα ERP, τα CRM, τα συστήματα διαχείρισης διαδικασιών, Business Process Management System είναι αυτό. Διάφοροι sensors κρατούν δεδομένα όπως η RFID, τα GPS. Δεδομένα λοιπόν μπορούμε να βρούμε πάρα πολλά. Αν έχω βάλει εδώ δύο ενδεικτικές έτσι προβλέψεις, η IDC είναι ένας οργανισμός που προβλέπει ότι στα επόμενα 10 χρόνια τα δεδομένα, τα ψηφιακά που θα έχουμε και τα διαγραμμένα θα είναι 50 φορές μεγαλύτερα. Η IBM ότι το έχει μετρήσει το 90% των δεδομένων των ψηφιακών που είναι σήμερα έχουν παραχθεί τα τελευταία 2 χρόνια. Πρόσφατη δημοσίευση της Google πριν δύο μήνες λέει ότι κάθε μέρα το 2014 παράγουμε όσα δεδομένα παράξαμε συνολικά το 2003. Κάθε μέρα από το 2014 παράγουν περισσότερα από όσα παράξανε όλο το έτος 2003. Τα δεδομένα δηλαδή είναι πάρα πολλά. 2003. Είναι μια δεκαετία, δεν έχουμε μεσολαβήσει πολλά χρόνια. Είναι εντυπωσιακό. Τώρα, τι είδους δεδομένα μας ενδιαφέρουν εμάς? Μας ενδιαφέρουν όμως αυτά που είχε ο Μωρή, που έπαιξε. Δηλαδή, ένα αρχείο καταγραφών, το οποίο θέλω να έχει τουλάχιστον 3 στοιχεία πληροφορίας. Το πρώτο είναι η περίπτωση, το case ID. Δηλαδή, το καράβι που μετακινείται. Όχι τόσο το καράβι, όσο η πλεύση, το δρομολόγιο του καραβιού. Το δεύτερο είναι το event. Έφτασα εκεί. Και το τρίτο είναι ο χρόνος. Τότε. Εδώ, ας πούμε, έχω παραδείγματα από ένα νοσοκομείο όπου το case ID είναι ο ασθενής, το event είναι το γεγονός που έγινε, έφτασα, έγινε η διάγνωση, μου πήραν αίμα, πήρα τα αποτελέσματα από το αίμα, έκανα βιοχημικά, πήρα τα αποτελέσματα από τα βιοχημικά, οτιδήποτε μπορεί να είναι το event. Και το τρίτο είναι το timestamp, σε οποιαδήποτε μορφή. Το timestamp εδώ δεν είναι ανάγκη να το έχω εγώ με ρολόι, μπορώ να το έχω και σχετικά. Δηλαδή είμαι 10 λεπτά μετά, από ένα χρόνο 0. Αυτό είναι κάτι σχετικό. Απλά θέλω να έχω μια χρονική τοποθέτηση του γεγονότος σε σχέση με τα διπλανά του. Τώρα, προαιρετικά, για να αυξάνει πάρα πολύ τις δυνατότητες μου, αν κρατώ και το δράστη του κάθε γεγονότος. Δηλαδή, ότι εδώ μου πήρε αίμα αυτός ο γιατρός, μου έδωσε τα αποτελέσματα αυτή η νοσοκόμα. Εδώ αυξάνω πάρα πολύ τις δυνατότητες. Θα δούμε στο τέλος της διάρκειας. Και βέβαια και μπορώ να έχω και άλλα χαρακτηριστικά. Ας πούμε, ο ασθενής που πήγε ήταν παθολογικό περιστατικό, ήταν ορθοπαιδικό περιστατικό, ήταν σοβαρή πάθηση, ήταν ελαφριά η ασθένεια κτλ. Αυτά τα δεδομένα τώρα πώς μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε? Θα γίνει λιγάκι τεχνική τώρα εδώ πέρα η διάλεξη. Ελπίζω να μην είναι και δύσκολο. Θα σας δείξω τα πρώτα βήματα αυτού του πεδίου της εξόρυξης διαδικασιών, τον αλγόριθμο Α. Έτσι, ο πιο απλοϊκός, αλλά αντικατοπτρίζει και τη βασική λογική. Ορίζουμε λοιπόν κάποιες σχέσεις διάταξης. Εμείς τι έχουμε? Έχουμε αυτά εδώ τα λεγόμενα ίχνη. Ας πούμε ότι έχουμε τρεις ασθενείς. Και ο ένας έκανε τα γεγονότα Α, Β, Γ, Δ με αυτή τη σειρά, ο άλλος έκανε το Α, Γ, Β, Δ με αυτή τη σειρά, και ο άλλος έκανε το ε, το ΙΕΦ. Εντάξει. Οι σχέσεις που μπορούμε να βρούμε μέσα σε αυτές τα γεγονότα είναι η άμεση διαδοχή. Δηλαδή, όταν έχω το ένα γεγονός, να ακολουθεί το άλλο. Ας πούμε εδώ, μέσα σε όλους τους πελάτες μου, φανταστείτε ότι εγώ έχω εκατοντάδες πελάτες, εκατοντάδες πλοία που κάνουν δρομολόγια, βλέπω ότι το Α ακολουθείται από το Β. Άμεσα. Το Α ακολουθείται από το Σ. Όλες αυτές εδώ τις σχέσεις διαδοχής. Κάτι άλλο που με ενδιαφέρει και προκύπτει από αυτό εδώ είναι η αιτιότητα. Δηλαδή, αν βλέπω ότι το Β πάντα ακολουθεί το Α, αλλά ποτέ δεν έχω μία αντιστροφή αυτής της αλληλουχίας, τότε μπορώ να πω ότι το Β έχει σαν αιτία το Α, το Α προκαλεί το Β. Χωρίς να γνωρίζω εγώ αυτά που θα σας πω, αυτά που πάμε να εξορίξουμε, να βγάλουμε γνώση από μία διαδικασία την οποία δεν τη γνωρίζουμε. Το άλλο είναι η παραλληλία. Δηλαδή, αν βλέπω ότι δύο γεγονότα εναλλάσσονται, μία συμβαίνει πρώτα το ένα και μετά το άλλο, και σε κάποιο άλλο case, σε κάποια άλλη περίπτωση συμβαίνει πρώτα το δεύτερο και μετά το άλλο, τότε υποθέτω ότι αυτά μπορεί και να εκτελούνται παράλληλα. Και το άλλο βέβαια μπορεί να μην έχω σχετισμένα γεγονότα. Τώρα, από αυτά εδώ
τα τρία έτσι ενδεικτικά περιστατικά που είχα, μπορώ να βάλω αυτές τις σχέσεις. Ότι έχω άμεση διαδοχή σε αυτά εδώ, έχω παραλληλία μεταξύ αυτών εδώ και έχω και αιτιότητα για αυτά εδώ τα ζεύγη. Λοιπόν, άμεση διαδοχή για παράδειγμα σας έχω εδώ πέρα. Η αιτιότητα τη βλέπω εδώ πέρα, ότι το α ακολουθεί το σ και δεν έχω πουθενά αντιστροφή. Να έχω πρώτα το σ και μετά το α σε κανέναν πελάτη. Άρα μπορώ να συμπεράνω ότι το α είναι η αιτία του σ. Και βέβαια, παραλληλία, ας πούμε το β και το σ, βλέπω ότι μία προηγείται το β, μία προηγείται το σ. Άρα μπορώ να υποθέσω ότι αυτά είναι δύο γεγονότα που μπορεί και να εκτελούνται παράλληλα. Το τελευταίο πώς μπορεί να συμβαίνει. Το μη σχετισμένα. Ναι. Αν δεν συμβαίνει το χ να έχει άμεση το καταλαβαίνω αυτό, αλλά εφόσον συμβαίνει και το χ και το ψ σε μια συμβολοσυρά. Άπεσα να είναι. Για να το δούμε εδώ. Το ι. Δεν το παρατηρείς ποτέ στην ίδια συμβολοσυρά με το β ή το σ. Το f. Είναι γεγονός, μπορεί να συμβεί, αλλά όχι ταυτόχρονα. Άρα αυτά τα δύο δεν σχετίζονται. Κοινώς είναι διακλαδώσεις. Το ένα πλοίο πάει από εδώ και το άλλο πάει από εδώ. Δεν μπορώ εγώ να τα βάλω κάπως μαζί. Με αυτήν εδώ την πληροφορία, πώς μπορώ να την εκμεταλλευτώ. Αυτά δεν τα δεδομένα. Εντάξει. Αυτά εδώ είναι αυτά που κατέγραψα. Οι αισθητήρες μου, αν θέλετε, οι ντουλάπες που άνοιξε ο ναυτικός και βρήκε τα στοιχεία, το νοσοκομείο μου. Αυτά είναι τα στοιχεία μου. Αυτά εδώ είναι αυτά που μπόρεσα εγώ να παράγω. Δεν με ενδιαφέρει η άμεση διαδοχή, με ενδιαφέρει η ιδιότητα και η παραλληλία σε αυτόν τον αλγόριθμο. Ξεκινάω με την εξής απλή λογική. Θέλω να ζωγραφίσω το χάρτη της διαδικασίας. Αυτό είναι ο στόχος. Να ανακαλύψω τη διαδρομή που ακολουθούν οι πελάτες μου. Οι ασθενείς, τα πλοία κτλ. Μπορώ να ακολουθήσω, να υιοθετήσω όποιον συμβολισμό θέλω. Ο αλγόριθμος Α υιοθετεί τον συμβολισμό των Petri-Nets. Δεν ξέρω αν είστε εξοικειωμένοι με τα Petri-Nets, αλλά είναι μια διαγραμματική τεχνική απεικόνησης διαδικασιών που έχω. Τετράγωνα και κύκλους. Στα τετράγωνα βάζω τα γεγονότα μου, στους κύκλους βάζω αυτό που λέμε τα token, δηλαδή ότι φεύγω από εδώ και μπορώ να πάω στο επόμενο. Για να το σκεφτούμε λογικά, δεν χρειάζεται να ξέρετε πέτρινες φυσικά για να παρακολουθήσετε τη διάλεξη. Τι βλέπω εδώ, τι συμβαίνει πρώτα. Με τι μπορεί να ξεκινήσει μια διαδρομή. Ή με το α ή με το ε. Άρα το α και το ε θα είναι στην αρχή της διαδικασίας. Τι άλλο μπορώ να καταλάβω. Πού τελειώνουν οι διαδικασίες. Τελειώνουν σε δύο σημεία. Στο δίκιο και στο F. Άρα προς το τέλος θα βάλω το δίκιο και το F. Τις διαδικασίες. Και μου μένουν κάποια άλλα στοιχεία. Συγκεκριμένα μου μένει, συγγνώμη να το δείξω εδώ, από το α βλέπω εγώ ότι έχω αιτιότητα του β και αιτιότητα του σ. Άρα το β και το σ θα είναι μετά το α. Με ποια σχέση εκμεταλλεύομαι και αυτό εδώ ότι το β είναι παράλληλο του σ και τα βάζω έτσι. Τι άλλο βλέπω, ότι το d συμβαίνει ή μετά το β ή μετά το σ. Άρα δεν είναι ένα σημείο που συγκλίνουν αυτές οι διαδρομές, έρχονται και ξαναενώνουν. Ναι, αλλά εκεί έχεις ABC και ACB, ενώ στο διάγραμμα δεν φαίνεται αυτό. Αυτή εδώ η διαδρομή, αν μπορεί να επαληθευτεί εδώ, ναι. A, B. Του C έβγαλε και την πελάκι κάτω. Ναι, από εδώ γεννάω και τα δύο, γιατί αυτά συμβαίνουν παράλληλα. Ναι. Δεν έχει σημασία, θα γίνουν και τα δύο. Θα γίνουν και δεν τα δύο. Σημασία, είναι παράλληλες διαδρομές. Okay. Okay. Δεν είναι το ένα ή το άλλο. Όχι, okay. Θα μπορούσε να ήταν. Okay. Αλλά εδώ η σχέση του είναι παράλληλη. Δεν χρειάζεται δηλαδή στο τετράγωνο που πει να επιτεθεί με ελάχιστη κάτω στο σε. Όχι, γιατί αυτό σου γεννάει δύο τόκια. Ναι. Σου ανοίγει δύο δρόμους. Ναι. Δηλαδή, εγώ δίνω ταυτόχρονα εντολή σε ένα και σε δεύτερο, και όταν τελειώσετε, ελάτε να με βρείτε εδώ. Και οι δύο, όταν γίνουν αυτά τα δύο πράγματα. Okay. Αυτά είναι καθαρά θέμα συμβολισμού. Θα μπορούσε να ήταν ή το ένα ή το άλλο. Ναι. Το παράλληλο το ξεκινάει. Λοιπόν, επειδή είναι παράλληλα αυτά, το θέμα είναι ότι μετά, όταν ολοκληρωθεί και το β και το σε, πρέπει να γίνει το δ. Και ούτω καθεξής με τέτοιους, με έναν constructive, με έναν κατασκευαστικό τρόπο, μπορώ εγώ να φτιάξω το δίκτυο παίκτη. Ας πούμε, το E ότι είναι μετά το F το έχω βάλει ότι είναι στο τέλος, το E το έχω βάλει ότι είναι στην αρχή, μπορώ να τα ενώσω κατευθείαν. Λοιπόν, πολύ απλή σκέψη. Αυτή είναι μια απλή σκέψη, η πρώτη σκέψη που έγινε. Εντάξει, εκμεταλλεύομαι βασικά στοιχεία της χρονικής αλληλουχίας και γεννάω ένα χάρτη διαδικασίας.
Καλό φαίνεται, αλλά αν πάμε για να το βάλουμε στην πραγματικότητα, έχουμε αυτό το οποίο το λέμε για ευνόητους λόγους σπακέτι diagram. Δηλαδή μας γεννάει κάτι τέτοιο. Γεννάει τόσες πολλές γραμμές που στην ουσία έχουν μια μακαρονάδα. Εγώ τώρα εδώ, αλλήμον αν πρέπει εγώ εδώ να καταλάβω ποια είναι η διαδικασία. Αυτό είναι υποπραγματικό περιστατικό, έτσι. Δεν μπορείς να πεις ότι έκανες κάτι σημαντικό, κάτι χρήσιμο. Έχεις ένα χάος. Επίσης, ο αλγόριθμος α έχει και άλλους περιορισμούς. Δεν μπορεί να ανακαλύψει αν έχεις loops, short loops, σύντομους κύκλους, δηλαδή αν είναι μέσα σε δύο γεγονότα πρέπει να ξαναγυρίσεις πίσω. Δεν μπορεί να το ανακαλύψει ο αλγόριθμος α. Επίσης, δεν μπορεί να ανακαλύψει μη τοπικές εξαρτήσεις. Δηλαδή, αν εγώ κάνω μεγάλα πηδήματα, μπορώ να πάω, ας πούμε, από ένα γεγονός σε κάτι που θα συμβεί 4-5 γεγονότα μετά, έτσι να κάνω μια παράκαμψη, δεν μπορεί να το δει αυτός ο αλγόριθμος. Επίσης, δεν είναι ροτάστα, έχει μεγάλη αστάθεια και αν βάλουμε έναν απλό υπολογιστή να το λύσει, έτσι για ένα απλό παράδειγμα, θα περιμένουμε αρκετές ώρες. Ο αλγόριθμος α είναι αυτός ο οποίος κάνει την απεικόνηση. Όχι, δεν κάνει την απεικόνηση. Βρίσκει τις σχέσεις αλληλουχίας και με τις σχέσεις αλληλουχίας κατασκευάζει ένα δίκτυο 5. Η απεικόνηση μετά είναι ένα εργαλείο. Όταν λέω απεικόνηση. Βρίσκει όλα τα δυνατά, δηλαδή όλες τις δυνατές διαδρομές. Βρίσκει όλες τις αλληλουχίες και με τους συνδυασμούς των αλληλουχιών. Βρίσκει αν είναι παράλληλα ή αμοιβή. Ναι, βρίσκει αν είναι παράλληλα κτλ. Το output paper net είναι σου δείχνει την αναπαράσταση των διαδρομών. Αυτό βγάζει ο άνθρωπος. Αυτό βγάζει, σου βγάζει ένα paper net. Και εδώ έβγαλε αυτό το σπαγκέτι. Εδώ έβαλε ακριβώς αυτό το σπαγκέτι. Δεν βρίσκει δηλαδή το συντομότερο μονοπάτι. Όχι. Δεν μας απασχολεί αυτό. Τελείω. Οπότε δεν μας καλύπτει ο άρθρο. Πρέπει να κάνουμε κάτι καλύτερο. Από τα πρώτα βήματα επίσης, οι πρώτες σκέψεις που γίνανε είναι να πάμε σε μια προσέγγιση βελτιστοποίησης και όχι σε ένα κατασκευαστικό ας πούμε αλγόριθμο όπως είναι ο άρθρο. Γενετική αλγόριθμη. Έτσι. Κάτι εύκολο. Τι κάνουν οι γενετικοί. Γεννάω τυχαία εγώ διαγράμματα. Από τα 20 γεγονότα μου γεννάω τυχαία πετρινέ, με τυχαίες διατάξεις. Εντάξει. Υπάρχουν δικλείδες πώς αυτό το διάγραμμα θα είναι εφικτό, τέλος πάντων κτλ. Γεννάω εγώ τυχαία, εφαρμόζω τους πολύ συνηθισμένους τελεστές των γενετικών αλγορίθμων, το crossover δηλαδή τη διασταύρωση και τη μετάλλαξη. Τι σημαίνει διασταύρωση. Παίρνω δύο διαγράμματα, τα χωρίζω στη μέση και παίρνω αυτό το γονίδιο από εδώ και αυτό το γονίδιο από τον άλλο γονέα και φτιάχνω ένα καινούριο διάγραμμα. Εντάξει. Μετάλλαξη τι σημαίνει, ότι έχω εδώ και απλά μεταλλάσσω, βγάζω ένα βελάκι και το βάζω να πηγαίνει από άλλη διαδρομή κτλ. Κτλ. Τι βελτιστοποιώ εδώ. Καλύτερα, προφανώς έχει καλύτερα αποτελέσματα από τον άλλο. Τι βελτιστοποιεί, βελτιστοποιεί το τελικό σου διάγραμμα πόσους πελάτες μπορεί να επαληθεύσει. Πόσες διαδρομές πελατών μπορεί να επαληθεύσω, δηλαδή το διάγραμμα που γεννάω εγώ και έχω 100 πελάτες. Ο αλφα τους επαληθεύει όλους. Όχι. Όχι, δεν τους επαληθεύει όλους. Πολύ σπάνια μάλιστα τους επαληθεύει όλους. Ακόμα και με σπαγκέτι διάγραμμα υπάρχουν περιπτώσεις που δεν θα σε επαληθεύσει. Για παράδειγμα, αν έχεις short loop, αν έχεις μη τοπική εξάρτηση, δεν θα στο φύγει αυτό. Εδώ λοιπόν μετράω αυτό που λέμε το fitness, την προσαρμογή. Προσαρμογή είναι αυτή η διαδικασία που σου γέννησα, πόσο αληθινή είναι. Δηλαδή, αν πάρω τους 100 πελάτες σου και τους παίξω έναν, πάμε εδώ πέρα, θα μπορέσουν όλοι από την αρχή να φτάσουν στο τέλος, όπως κάναν την πραγματική τους διαδρομή. Και βελτιστοποιώντας αυτό το μέγεθος, πετυχαίνουμε λίγο καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό δεν έχει το μεγαλύτερο υπολογιστικό κόστος. Ναι, σαφώς έχει μεγαλύτερο. Πολύ μεγαλύτερο. Λοιπόν, η ερώτηση όμως είναι η εξής, αρκεί το κριτήριο της προσαρμογής. Δηλαδή αυτό που το counter argument είναι ότι εγώ θα σου δώσω αυτό το διάγραμμα. Αυτό το διάγραμμα, το οποίο το λέμε flower model, μοντέλο λουλουδιού, μπορεί να γεννήσει, να επαληθεύσει όλους τους πελάτες που είχες, σίγουρα, και άλλους τόσους. Δώσ' μου εσύ όποια διαδρομή θέλεις, με όσα loops θέλεις. Εγώ θα στη γεννήσω. Γιατί πάω από την εκκίνηση εδώ και μετά πάω. Ξαναγυρνάω. Πάω στο Β, πάω στο Γ, πάω όπου θέλω και ξαναγυρνάω. Δηλαδή η προσαρμογή μου είναι τέλεια. Το fitness είναι τέλειο. Αλλά η πληροφορία που παίρνω είναι άχρηστη. Δεν μπορώ να πω ότι αυτή είναι μια επιχειρηματική διαδικασία προς Θεού. Δηλαδή δεν μου δίνει καμία χρήσιμη πληροφορία αυτό. Έχει τέλεια προσαρμογή. Πρέπει να.
Ποιο είναι το πρόβλημα με αυτό το μοντέλο? Ότι επιτρέπει πλεονάζουσα συμπεριφορά. Δηλαδή και μη πραγματικές συμπεριφορές, εγώ σου τις επιτρέπω. Αυτό, όπως γνωρίζουμε όλη τη θεωρία πληροφοριών, δεν είναι κάτι επιθυμητό. Δεν θέλω πλεονάζουσα συμπεριφορά. Ωραία, δεν θέλω πλεονάζουσα. Θέλω ακριβώς τη συμπεριφορά μου. Σας δίνω αυτό το μοντέλο. Το οποίο τι κάνει στην ουσία, και αυτό έχει τέλεια προσαρμογή. Και αυτό έχει 100% προσαρμογή. Τι κάνει, παίρνει όλες τις δυνατές διαδρομές που είχα όμως στο δείγμα μου, και σου γεννάω μία. Αυτά είναι όρια. Δηλαδή, ή θα πάω από εδώ, ή θα πάω από εδώ, ή θα πάω από εδώ. Αυτό είναι το πρόβλημα του overfitting. Δηλαδή, σου γέννησα όλες τις συμπεριφορές που είχα στο δείγμα, αλλά άμα έρθει κάτι καινούριο, δεν μπορώ να στο πιάσω. Και αυτό έχει πολύ μικρή χρησιμότητα. Τι να το κάνω. Αυτό είναι μόνο για εγκυκλοπαιδικούς λόγους. Εντάξει, απλά να κάνω ένα overview, ας πούμε, της διαδικασίας, να δω αν όλοι πηγαίνουν από τον ίδιο δρόμο ή από διαφορετικούς. Τίποτα. Αν έχω μεγάλη μεταβλητότητα στις διαδρομές, μου είναι εξίσου άγνωστο. Οπότε λοιπόν έχουν προταθεί, και με αυτά πορευόμαστε, νομίζω ότι μας καλύπτουν, 4 κριτήρια για να εκτιμώ εγώ την ποιότητα του μοντέλου. Το πρώτο είναι η προσαρμογή. Δηλαδή, μπορώ να αναπαράγω εγώ την παρατηρούμενη συμπεριφορά. Αυτό το κυρίαρχο. Να γεννάω ένα μοντέλο που τουλάχιστον το παρελθόν μου να μπορεί να το αναπαράγει. Το άλλο είναι η ακρίβεια. Ακρίβεια δηλαδή να μην είμαι εγώ σαν το μοντέλο του λουλουδιού, να αφήνω πλέον άλλους σαν συμπεριφορά. Να αποτυπώνω αυτό ακριβώς που έγινε. Το άλλο είναι να μπορώ να γενικεύσω. Να μην έχω δηλαδή το προηγούμενο διάγραμμα, να μπορώ να αποφύγω το πρόβλημα του overfitting. Και το τέταρτο κριτήριο, πάρα πολύ σημαντικό, είναι η απλότητα. Απλότητα με αυτό, με τη θεωρία του ξηραφιού του Όκαμ. Δηλαδή ότι αν εγώ έχω δύο διαγράμματα, το οποίο το ένα έχει 50 στοιχεία και το άλλο έχει 40 και αναπαριστούν και τα δύο το ίδιο πρόβλημα, θα πάρω αυτό που έχει 40. Δεν θέλω να κάνω τη ζωή μου δύσκολη. Θα πάρω το πιο απλό. Με αυτά τα κριτήρια λοιπόν, βελτιστοποιώντας τα μαζί, λίγο το ένα, λίγο το άλλο περισσότερο, έχουν προταθεί ένα σωρό αλγόριθμοι ανακάλυψης. Ενδεικτικά τους βάζω εδώ πέρα. Ευρετικός, γενετικός, με στοχαστικά δίκτυα, με γραμμικό προγραμματισμό είναι αυτό, integer linear programming, με ασαφή λογική, με Markov μοντέλα κτλ. Πάρα πολλοί αλγόριθμοι ανακάλυψης. Εντάξει, οι οποίοι άλλοτε έχουν καλύτερα αποτελέσματα και άλλοτε λίγο χειρότερα. Ενδεικτικά έχω βάλει εδώ πέρα δύο αποτελέσματα. Δηλαδή, μπορείς στο κάτω-κάτω να γεννήσεις ένα διάγραμμα, να ζωγραφίσεις το χάρτη της διαδικασίας σου με πιο πολύ νόημα. Αυτό εδώ είναι η ίδια διαδικασία με το σπαγκέτι που σας έδειξα 5 διαφάνειες πιο μπροστά. Δηλαδή, με έναν καλό αλγόριθμο μπορείς να πεις ότι εντάξει, καταλαβαίνω τι γίνεται στην επιχείρησή μου. Καταλαβαίνω ποια είναι η διαδικασία. Και βέβαια, αν εκμεταλλευτείς και το χρόνο που μεσολαβεί, μπορείς να πάρεις και πληροφορία για τις επιδόσεις μεταξύ των διαδικασιών. Δηλαδή, εδώ βλέπω ποιο είναι το bottleneck. Ότι από εδώ μέχρι εδώ αργώ πιο πολύ, ενώ από εδώ μέχρι εδώ πηγαίνω γρήγορα. Μπορεί να πάρεις και τέτοιου είδους πληροφορία. Μέχρι εδώ ήταν έτσι μια εισαγωγή. Υπάρχουν στο πεδίο της ανακάλυψης των διαδικασιών, το στόχο μάλλον της ανακάλυψης των διαδικασιών, έχουμε 4 προκλήσεις. Η πρώτη είναι τι γίνεται όταν έχεις πολύ μεγάλο αριθμό περιπτώσεων στο αρχείο καταγραφών. Δηλαδή θέλω εγώ να πάρω τη διαδρομή, να δω τη διαδρομή που μου ακολουθούν οι πελάτες μου σε μια ιστοσελίδα στο ίντερνετ και έχω 8 εκατομμύρια πελάτες. Ποιος αλγόριθμος μπορεί να διαχειριστεί τόσο μεγάλο νούμερο? Όχι όλοι, 2-3 είναι. Και αυτοί με αφίβολα, το τρέχω. Το άλλο είναι όταν έχεις μεγάλο αριθμό γεγονότων αναπερίπτωση. Δηλαδή εντάξει, όταν εγώ μπορώ σε 20 βήματα να τελειώσω τη διαδικασία, όταν μια διαδικασία φτάνει και έχει 300 βήματα, 500 βήματα, 500 γεγονότα συμβαίνουν, εκεί αρχίζει και γίνεται πολύπλοκο η διαδικασία. Και εδώ μιλάω, δεν ανάγκη να, μπορεί να έχεις 10 δυνατότητες, αλλά επειδή έχεις επαναλήψεις των ίδιων γεγονότων, έχεις μεγάλο αριθμό τελικά. Κάτι λίγο διαφορετικό είναι όταν έχεις αριθμό διακριτών γεγονότων μεγάλων. Δηλαδή τα βήματα που μπορεί να ακολουθήσεις είναι 300-400 και ας περνάς από μια φορά.
Εντάξει. Είναι διαφορετικό να έχεις λίγα βήματα, αλλά η διαδικασία σου, επειδή τα επαναλαμβάνει, να έχει, ξέρω εγώ, 500 στοιχεία στη συμβολοσύρα σου, και είναι διαφορετικό αυτά τα 500 να είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Και ας γίνονται μόνο 20 κάθε φορά. Και το άλλο είναι να έχεις πάρα πολύ μεγάλη μεταβλητότητα στις διαδρομές σου. Θα ξεκινήσουμε με αυτό μια δουλειά που έχω κάνει στην παρουσιά σου. Να σας το φέρω με ένα παράδειγμα, γιατί έτσι λίγο πολύ γενικά μιλήσαμε. Νοσοκομείο, τμήμα επιβόντων. Αρχικά το project δεν ξεκίνησε έτσι. Το project ξεκίνησε να κάνουμε βελτιστοποίηση, να δούμε αν θέλουμε ένα γιατρό παραπάνω, μια νοσοκόμα παραπάνω, αξίζει να βάλουμε μια κλίνη παραπάνω, να πάρουμε ένα μηχάνημα για το αίμα παραπάνω, να κάνουμε δηλαδή βελτιστοποίηση της διαδικασίας, να σχεδιάσουμε. Αυτό ήταν το project. Λοιπόν, project κάποιων συναδέλφων, οι οποίοι τους ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσαν τα δεδομένα. Για να μπορέσει να μοντελοποιήσει τη διαδικασία, συνεντεύξεις με τον διευθυντή του τμήματος επιβόντων. Έρχεται το ασθενοφόρο, ήδη έρχεται με τα πόδια ο ασθενής, του κάνουμε εγγραφή, του κάνουμε διάγνωση, του κάνουμε αίμα, ξέρω εγώ, βιοχημικά, ευθυνογραφίες κτλ. Συνταγογράφηση. Αυτό είναι το flowchart. Μετά από συνεντεύξεις, κόντρα συνεντεύξεις, βγήκε αυτό το flowchart. Αυτό το διάγραμμα ροής. Ο ίδιος γιατρός και βέβαια διευθυντής του τμήματος επιβόντων. Εντάξει. Παίρνω τα δεδομένα. Για να δοκιμάσω. Επαληθεύεται το διάγραμμα ή όχι. Αυτό είναι που σημαίνει στην πραγματικότητα. Το προηγούμενο είναι αυτό που νομίζει ο διευθυντής, όχι κάποιος εξωτερικός, το Υπουργείο ας πούμε, ο διευθυντής του συγκεκριμένου τμήματος, σε ένα συγκεκριμένο νοσοκομείο βέβαια, ότι γίνεται. Και αυτό είναι που γίνεται στην πραγματικότητα. Και δεν είπε κάποιο ψέμα ο διευθυντής. Εντάξει, δεν έχει πει κάποιο ψέμα ο διευθυντής. Δηλαδή, ο ίδιος θέλει να βελτιστοποιήσει τις διαδικασίες του. Και με πολύ κόπο παράθηκε το flowchart και με μεγάλη επαλήθευση. Είναι ο στόχος του, η επιθυμία του, που είπε ο διευθυντής. Όμως οι υπάλληλοι λέει κάνουν αυτό. Δεν ξέρω αν φταίνει υπάλληλοι. Ναι, όχι, για να καταλάβω τη διαφορά. Αυτό προκύπτει. Δηλαδή δεν είναι. Δεν είναι ένα ασθενή. Δεν είναι ένα ροή που μα δείξατε νωρίτερα. Ωραία. Πρέπει να ακολουθεί αυτά τα βήματα. Τα ακολουθεί. Και γίνεται αυτό. Λοιπόν, αυτό γίνεται. Αυτό είναι η φωτογραφία που πήραμε από πάνω. Δηλαδή, αν βάζαμε μια κάμερα στο νοσοκομείο τη διαδρομή που ακολουθούμε, θα έβγαινε αυτό. Δεν θα έβγαινε το προηγούμενο. Αυτό γιατί συμβαίνει. Μεταξύ μα. Συμβαίνει παντού. Δεν συμβαίνει μόνο στα ελληνικά νοσοκομεία. Δηλαδή, σε όλες τις υπηρεσίες υγείας είναι αναμενόμενο να έχεις υψηλή μεταβλητότητα ροών. Γιατί ο κάθε ασθενής έχει ειδικές ανάγκες. Εντάξει, άλλο περιστατικό, κάποια άλλα χάπια μπορεί να πάρει, κάποια άλλη ώρα μπορεί να φτάσει και. Οπότε είναι αναμενόμενη η μεταβλητότητα στις υπηρεσίες υγείας. Ας πούμε, εδώ έχω βγάλει ένα ιστόγραμμα συχνοτήτων. Για 200 ασθενείς που ήταν το δείγμα μου, αυτή η φωτογραφία είναι από 200 ασθενείς, έχω 68 διαφορετικές διαδρομές. Και μάλιστα δεν είναι ότι έχω 68 διαφορετικές διαδρομές, είναι ότι δεν υπάρχει κάποια κυρίαρχη. Η κυρίαρχη συμβαίνει σε 20 ασθενείς, 23 νομίζω. Και έχω περίπου εδώ πέρα 59, θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι τα νούμερα πολύ καλά. Μοναδικές περιπτώσεις, οι οποίες ακολουθούν μοναδικές διαδρομές. Εδώ λοιπόν, τι άλλο πίσω την διαδικασία στα επίγοντα. Το θέμα ποιο είναι ότι αν δεν υπήρχε αυτή η τεχνολογία θα πηγαίναμε και θα βελτιστοποιούσαμε το flowchart και θα βγάζαμε ότι χρειάζεσαι 1,2 κρεβάτια παραπάνω. Χρειάζεσαι 3,7 νοσοκόμες παραπάνω. Ωραία. Θα τις έβαζες και μετά δεν θα είχες αποτέλεσμα. Ή τέλος πάντων δεν θα είχες το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Εντάξει, θα είχες κάποια βελτίωση σίγουρα, αλλά δεν θα είχες το αναμενόμενο. Γιατί έχεις μεταβλητότητα στις ροές. Τώρα, έχεις μεταβλητότητα. Το άλλο σημαίνει. Τι μπορεί να γίνει. Αυτό που πάει το μυαλό μας είναι. Είναι στα αλήθεια 69 διαφορετικές διαδρομές. Μήπως αυτές οι 69 μοιάζουν λίγο μεταξύ τους. Δηλαδή, αν εγώ έδωσα πρώτα αίμα και έκανα μετά χτινογραφία, είμαι στην ουσία διαφορετικό από αυτό που έκανε πρώτα χτινογραφία και μετά έδωσε αίμα. Είμαι τόσο διαφορετικός. Οπότε πάει το μυαλό μας να βγάλουμε ομοιότητες μεταξύ των ροών. Και αν έχω ένα πελάτη που ακολούθησε αυτή τη διαδικασία και έναν άλλο που ακολούθησε αυτήν εδώ, μετράω τέλος πάντων κάποιες ομοιότητες. Μην σας τρομάζουν τύποι εδώ. Αυτό είναι ένα κοζάνι σιμιλάρτη για τα ποια γεγονότα έκανε κάθε ασθενής.
Δηλαδή και δυο δώσαμε αίμα, άσχετα αν τα δώσαμε στην ίδια σειρά ή όχι. Και αυτό είναι ένα κοζάνι συμπλάτη για τις μεταβάσεις. Ότι εγώ από το αίμα πήγα στην εκτενογραφία, εσύ από το αίμα πήγες στα βιοχημικά. Λοιπόν, ωραία, κάνουμε όλα αυτά και έχουμε ένα πολύ ωραίο διάγραμμα ομοιοτήτων. Δηλαδή, α, συγγνώμη, δεν ήταν 69, ήταν 81 βλέπω διαδρομές. Αν πάρω εγώ τις 81 διαδρομές, αυτό είναι ένα συμμετρικός πίνακας. Έχει και στις στήλες και στις γραμμές αυτές τις περιπτώσεις. Όπου είναι κόκκινο είμαστε ίδιοι. Ομοιότητα 1. Όπου είναι πράσινο είμαστε διαφορετικοί. Ομοιότητα 0. Και τέλος πάντων έχω αυτό. Και πάλι όμως δεν μπορώ να βγάλω ομοιότητες. Εδώ τώρα ερχόμαστε εμείς και προτείνουμε κάτι πέρα από το προηγούμενο. Προτείνουμε τέλος πάντων κάποια τεχνική με την έψιλον γειτονιά και αναδιατάξουμε αυτό εδώ. Τέλος πάντων καταφέρνουμε μεγαλύτερη ευστάθεια στο διάγραμμα. Δεν κάνουμε κάτι τρομερό. Δεν θα επιμείνω εδώ. Μετά αυτό το αποτέλεσμα, αφού ξέρουμε πόσο όμοιος είναι ο καθένας με τον διπλανό του, κάνουμε ένα spectral clustering. Οτιδήποτε θα μπορούσε να κάνει, θα μπορούσε να κάνει μια ιεραρχική ομαδοποίηση. Εντάξει. Το spectral πράγμα μας έδωσε καλύτερα αποτελέσματα. Και καταλήξαμε, εδώ θα επιμείνω, καταλήξαμε να βγάλουμε από όλο εκείνο το διάγραμμα του σπαγκέτι που σας έδειξα. 1, 2, 3. Τρεις ομάδες. Εδώ τώρα. Αυτό είναι ένα πράγμα πιο ξεκάθαρο. Παρόλο που ήσαν τις τρεις χάρτες, ο κάθε χάρτης είναι από μόνος του κατανοητός και δεν έχεις εκείνο το πράγμα το τι μακαρονάδο για να βγάλεις άκρη. Γιατί κερδίζεις όμως. Τι κερδίζεις, να δούμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τι κερδίζεις, έτσι. Λοιπόν, εκ των υστέρων μπορέσαμε και συνδέσαμε την κάθε ομάδα με τη σοβαρότητα των περιστατικών, triads. Γιατί είναι αυτό σημαντικό. Γιατί το triads. Το triads είναι τρεις σκάλες. Ή είσαι πράσινο περιστατικό που είσαι ελαφρύ περιστατικό, ή είσαι κίτρινο γέλο που είσαι μεσαίο περιστατικό, ή είσαι κόκκινο που είσαι επίγον περιστατικό. Εντάξει. Αν αυτά εδώ οι αναλογίες τους, εντυπωσιακά, είναι προβλέψιμες. Δηλαδή ξέρεις ότι το 60% θα σου είναι πράσινα περιστατικά, ξέρεις το 30% θα σου είναι κίτρινα και ξέρεις το 10% θα σου είναι κόκκινο. Πάνω κάτω, εντάξει, ανάλογα με την περιοχή και το νοσοκομείο αλλάζουν αυτά, αλλά ένα νοσοκομείο, κάθε νοσοκομείο μάλλον, μπορεί να προβλέψει το triage. Μόνο το triage. Οπότε, αν εσύ έχεις τη ροή για κάθε triage, στην ουσία μπορείς να προβλέψεις το φόρτο της κάθε δραστηριότητας. Έχεις πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια στο να προβλέψεις την κατανομή στην κάθε δραστηριότητα από ότι αν πήγαινες, έρχονται όλοι οι πελάτες που το προχωράνε. Μετά, μπορείς με αυτά τα διαγράμματα να πας και να μιλήσεις με τους γιατρούς. Προσέξτε, αυτό δεν θέλαμε το flowchart στην αρχή για να τα βγάλουμε. Θέλαμε μόνο τα δεδομένα. Δηλαδή, αντί να χάναμε το χρόνο μας με τις συνεντεύξεις, να παίρναμε τα δεδομένα, τα οποία τα περισσότερα νοσοκομεία στο εξωτερικό τα κρατάνε και αυτόματα, με τα barcode και με τα RFID, εντάξει, τα κρατάνε και αυτόματα, βγάζεις τους χάρτες σου και με αυτούς τους χάρτες ξεκινάς και πας στους γιατρούς και λες, σου λέει, α, όχι αυτή η διαδρομή στην έβγαλε λάθος, εδώ γίνεται εδώ, εδώ γίνεται το άλλο. Κερδίζεις δηλαδή πάρα πολύ χρόνο στη συνέντευξη από εκεί που θα καθίσεις και θα πεις καλημέρα, καλημέρα. Να εμείς το κάνουμε έτσι, να εμείς το κάνουμε αλλιώς. Το οποίο είναι πάρα πολύ χρονοβόρο, δεν ξέρω αν το έχετε κάνει ποτέ. Αλλά να πάρεις συνέντευξη κάποιον ειδήμονα στο πεδίο του, εσύ που είσαι απ' έξω ο consultant, είναι πάρα πολύ χρονοβόρο. Με αυτό έχεις μια βάση την οποία την έχεις οπτικοποιήσει. Έτσι είναι μεγάλο πλεονέκτημα το ότι το έχεις ζωγραφίσει. Και βέβαια πλήθος άλλα αποχρήσιμα συμπεράσματα βγάλαμε στο συγκεκριμένο. Ένα έτσι και λίγο πλάκα είναι ότι μπορέσαμε και συσχετίσαμε τους νυχτερινούς επισκέπτες για τι συμβαίνει. Το συγκεκριμένο νοσοκομείο τι είχε. Δουλεύει 24 το επίγοντα. Εντάξει. Κανονικά, με το που φτάνει στα επίγοντα πρέπει να πας στην γραμματέα. Εντάξει. Δεν είχαμε λεφτά για τρεις γραμματείς. Οπότε δίναμε δύο βάρδες στις γραμματείες. 8 το πρωί με 10 το βράδυ νομίζω. Με πόσο πάει, με 12 το βράδυ, δεν θυμάμαι τώρα, κάπου εκεί. Μένει δηλαδή το νυχτερινό το 8ο χωρίς γραμματέα στο νοσοκομείο, το συγκεκριμένο, έτσι. Το συγκεκριμένο. Έβλεπες πάρα πολλά περιστατικά, green triage, δηλαδή που δεν είναι σοβαρά, να πηγαίνουν μετά τις 12 στο νοσοκομείο. Και αυτό δεν μπορεί να ερμηνευτεί εύκολα. Δηλαδή όταν εσύ έχεις κάτι το οποίο δεν είναι σοβαρό, δηλαδή πονά λίγο κοιλιά σου, λίγο το χέρι σου, δεν θα σηκωθείς τώρα 2 η ώρα το βράδυ να πας στο νοσοκομείο. Εντάξει, θα πας λίγο πιο νωρίς, θα πας στις 10 ή θα πας μετά τη δουλειά σου αύριο ή θα περιμένεις το πρωί να βγάλεις τη νύχτα και θα πας. Εντάξει, αν είναι κάτι επίμοχο, πας. Αλλά είχαμε πολλά green trials που έρχονταν μετά τις 12.
Και η εξήγηση ήταν η εξής. Κυρίως μετανάστες, κυρίως μετανάστες. Κυρίως μετανάστες και φτωχοί βέβαια, μετά την καθιέρωση του πεντάεδρου, αυτό έγινε μετά, τα αποτελέσματα τα πήραμε μετά την καθιέρωση του πεντάεδρου, περιμέναν πότε θα αποχωρήσει η γραμματέα στην νυχτερινή για να πάω εγώ και να πάρω σειρά, για να γλιτώσω τα 5 ευρώ. Λοιπόν, αυτό ήταν εντυπωσιακό και εντυπωσιακό. Δεν μπορείς να το βρεις αλλιώς. Δεν μπορείς να το βρεις αλλιώς. Λοιπόν, αυτό ήταν μια δουλειά που έχουμε κάνει λοιπόν σχετικά με αυτή με εδώ την πρόκληση. Υπάρχει μια άλλη δουλειά που είναι τώρα έχει υποβληθεί και περιμένουμε τα αποτελέσματα, είναι ο αριθμός των διακριτών γεγονότων. Δηλαδή, τι εννοώ. 400 διακριτά γεγονότα μπορεί να έχω εγώ να συμβούν σε μια διαδικασία. Εδώ θα βγάλω, εδώ έχω χρησιμοποιήσει έναν αλγόριθμο από τους πιο αποδοτικούς για μεγάλες διαδικασίες και μου βγαίνει σε αυτό το χάρτη. Πολύ καλός είναι, γιατί με 400 γεγονότα περίμενες ότι είναι μακαρονάδα, περίμενες εδώ πέρα ένα χάος. Λοιπόν, εδώ λοιπόν όταν έχω πολλά διακριτά γεγονότα, οι περισσότεροι αλγόριθμοι καταρχήν, να σας πω ότι είναι εκθετικοί ως προς τον αριθμό των γεγονότων. Αυτό τι σημαίνει. Πρώτον, feasibility. Δηλαδή δεν θα στο γεννήσω, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Έχω πάλι αλγόριθμο με 300 γεγονότα σε ένα πολύ δυνατό υπολογιστή και στις 10 μέρες τον έκλεισα. Αν δεν βγάλεις φάμε πιο μπροστά, εντάξει, αν δεν βγάλεις φάμε. Με 32 MB RAM, ξέρω εγώ και τα λοιπά. 1 GB RAM και τα λοιπά. Και τον έκλεισα στις 10 μέρες. Χώρια που με πιο πολλά σου βγάζεις φάμε. Επίδοσης. Δηλαδή ακόμα και στις 10 μέρες θα μου το γεννούσε. Εγώ όταν κάνεις, είσαι σε ένα project, δεν θα γεννήσεις ένα χάρτη και θα πας με αυτό. Θα γεννήσεις δεκάδες χάρτες, τους οποίους θα τους δεις έτσι, θα τους δεις αλλιώς, θα μιλήσεις με τον πελάτη σου κτλ. Εάν θες 10 μέρες για τον καθένα, ζήτω που και κάθε φορά θα κάνεις μια μικρούλα αλλαγή. Ζήτω που κάνει. Δηλαδή, πρώτον, δεν υπάρχουν πολλοί αλγόριθμοι που να μπορούν να στο γεννήσουν. Δεύτερον, ακόμα και αυτοί που υπάρχουν στο γεννήσιο κάνουν πολλή ώρα. Και πέρα από αυτό, ακόμα και να μην κάνουν πολλή ώρα, για παράδειγμα αυτός ο αλγόριθμος δεν έκανε, έκανε 2 ώρες. Εντάξει, 2 ώρες είναι ένα ανοιχτό χρονικό περιθώριο. Κατανόηση. Εγώ θέλω να καταλάβω τι γίνεται στην επιχείρησή μου. Πού να βγάλω άκρη εδώ. Αυτό πρέπει να το τυπώσω, ξέρω εγώ, σε πανό και να το κοιτάζω για να βγάλω άκρη. Οπότε πάμε με μια πολύ γνωστή τεχνική. Διέρη και Βασίλη. Τι κάνουμε εδώ πέρα. Λέμε, έχεις εσύ τις καταγραφές σου, το αρχείο καταγραφών. Κόψτε το. Πώς όμως κόψτε το. Όχι οριζόντια όπως το κόβουν οι περισσότεροι έτσι. Δηλαδή, έχεις εσύ 1 εκατομμύριο πελάτες, κόψε 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Κόψτε το κάθετα. Δηλαδή, πάρε εδώ 50 γεγονότα τα 400. Εδώ τα άλλα 50, εδώ τα άλλα 50, εδώ τα άλλα 50. Με αυτά τα 50 γένα μικρές διαδικασίες που να μπορείς να τις καταλάβεις και μετά με κάποιο τρόπο ένωσέ τα. Αφού τις καταλάβεις, ένωσέ τα και κατάλαβε και το μεγάλο. Κατάλαβε δηλαδή τα μικρά κομματάκια που έχεις διαιρέσει και μετά θα μπορείς να βασιλεύσεις. Τώρα, λίγο γρήγορα θα το περάσω, είναι μια δουλειά πρόσφατα την υποβάλαμε στο Information System. Να το δείξω κατευθείαν το αποτέλεσμα, μην χάνουμε χρόνο. Έστω ότι είναι μια αυτή διαδικασία με 100. Με 100 γεγονότα. Μπορέσαμε με τη δικιά μας τη δουλειά και το χώρισα σε 3 περιοχές, αυτές εδώ. Δηλαδή, αντί να καταλάβω εγώ 100 γεγονότα, πρέπει να καταλάβω τα 20 εδώ, τα 30 εδώ, ξέρω εγώ, και τα 30 εδώ. Ειδικτικά θα είναι, εντάξει. Το εντυπωσιακό ποια είναι με τη δικιά μας τη δουλειά, ότι αν παρατηρείτε, δεν τέλνονται πουθενά οι περιοχές. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Δηλαδή, όταν εγώ θα πάω και θα καταλάβω αυτή την ομάδα, είμαι εντάξει νοητικά, γιατί δεν παρεμβάλλεται ούτε το μπλε ούτε το πράσινο. Απλά αφού την καταλάβω εγώ τι γίνεται με το κόκκινο, πρέπει να δω πού ενώνεται με το πράσινο. Είναι εντυπωσιακό το ότι μπορέσαμε να το ξεχωρίσουμε έτσι. Και πώς το εξασφαλίζεις ότι. Όχι, δεν το εξασφαλίζεις. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα είχαμε 100% fit. Σε άλλα dataset που χρησιμοποιήσαμε, αυτό δεν το δεχτήκαν οι reviewers. Μας είπαν να το κάνουμε και σαν. Στα υπόλοιπα λοιπόν που κάνουμε, εδώ έχω τους άλλους αλγορίθμους και εδώ τι μετράω. Με το κόκκινο μετράω ένα μέτρο που το λέω τι πληροφορία μου δίνει και με το πράσινο μετράω το μέγεθος του μεγαλύτερου κλάστερ. Δηλαδή, αν εμένα το μεγαλύτερο κλάστερ
μου το βγάλεις 100 και τα άλλα μου τα βγάλεις από 10, το 100 πάλι μεγάλο είναι για μένα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή τι θέλω, το κόκκινο να είναι πάνω, το πράσινο να είναι κάτω. Εδώ είμαστε εμείς και εδώ είναι η υπόλοιπη. Είμαστε καλύτεροι και στα δύο. Τώρα τι θα πούν και οι reviews, εντάξει. Πάλι σας. Αυτό το προηγούμενο είναι το Information Sciences. Information Systems. Systems. Να δούμε. Αυτή ήταν η ανακάλυψη. Μέχρι εδώ σας μιλούσα για την ανακάλυψη. Το οποίο βέβαια είναι και το ιερότερο σκοπότερο αυτής της περιοχής. Το πώς θα ζωγραφίσω εγώ το χάρτη. Κάτι άλλο, το οποίο θα το περάσω γρήγορα, είναι έλεγχος συμμόρφωσης. Αφού μπορείς εσύ να ανακαλύψεις τη διαδικασία, για σκέψου να είχες και το πρότυπο. Να πάρεις αυτό που ανακάλυψες, να έχεις το πρότυπο και να τα βάλεις πάνω το ένα στο άλλο. Συμβαίνει αυτό ή είσαι έτσι. Έχεις τρευλώσεις. Και ας πούμε εδώ τώρα έχω πάρει ένα κείμενο από την ιστοσελίδα του ΤΕΗ. Μπορείς να απαντήσεις σε ερωτήματα ως εξής. Τι κάνουμε όταν κάνουμε ένα έλεγχο συμμόρφωσης σε ένα κείμενο. Τι μας νοιάζει. Ας πούμε, βρίσκω μια λέξη που δεν έπρεπε να υπάρχει. Έλεγε, η μορφή που έχει σήμερα είναι το αποτέλεσμα. Όχι είναι το ΤΕΗ αποτέλεσμα. Βρίσκω ένα στοιχείο μέσα στο κείμενό μου, στη ροή μου, που δεν έπρεπε να υπάρχει. Ένα πράγμα είναι αυτό που με νοιάζει. Μετά, εδώ κάτι λείπει. Ανώτατο το ίδρυμα. Κάτι μου λείπει. Αν έχω εγώ το πρότυπο κείμενο, θα βρω κατευθείαν ποια λέξη μου λείπει. Άλλο πράγμα που μπορώ να βρω, εδώ βλέπω λάθος υποκείμενο. Βέβαια, εδώ πρέπει να έχω στο δεδομένο το δράστη. Δηλαδή, εδώ τμήμα ανθοκομείας. Λάθος υποκείμενο είναι αυτό. Δεν έχουμε τέτοιο κλίμα. Ούτε λείπει κάτι, ούτε είναι λάθος. Αλλά δεν είναι το ανθοκομείας, είναι το δοσοκομείο. Το άλλο, υπάρχουν όλα και υπάρχουν σωστά, αλλά είναι με λάθος σειρά. Δεν πάει την ιδρύθηκε χρονιά ίδια, την ίδια χρονιά ιδρύθηκε. Άλλο σπάνω, εμφανίζεται πολύ αργά αυτό. Αυτό πρέπει να είναι το 1985 ιδρύθηκε το πρώτο παράδειγμα. Εμφανίζεται πάλι, αλλά σε λάθος σειρά. Αυτά λοιπόν είναι να έχεις το πρότυπο, να έχεις το πραγματικό και να το αντιπαραβάλλεις. Δηλαδή τι γίνεται. Γι' αυτό τώρα εδώ ο έλεγχος συμμόρφωσης έχει, όπως λέμε στον έλεγχο, δύο διαστάσεις. Δηλαδή το πρώτο είναι το κανονιστικό. Αυτό είναι το κείμενο. Αυτό είναι παράδειγμα. Το κείμενο που μας δείξατε είναι παράδειγμα. Το πείραξα εσείς τώρα σωστά. Εγώ το έκανα λάθος. Ο έλεγχος μπορεί να είναι κανονιστικός, δηλαδή για να δω πού γίνονται αποκλήσεις, όπως κάνουμε εφαρμογή στη λογιστική, στην ηλεκτρική, να δω πού έτσι πρέπει να κόβονται τα τιμολόγια. Εσύ δεν μου το κόψες έτσι, μου το κόψες από άλλη διαδρομή. Μπορεί να είναι κανονιστικός λοιπόν για να βρω ανεπιθύμητες, μπορεί βέβαια να είναι και περιγραφικός έτσι ο έλεγχος. Δηλαδή να θέλω απλά να συλλάβω καλύτερα την πραγματικότητα και να δω αν κάτι μπορώ να βελτιώσω. Επίσης η διάγνωση που θα κάνω εγώ μπορεί να είναι είτε τοπική. Δηλαδή, εδώ είμαστε καλά, εδώ είμαστε καλά. Αυτό δεν έπρεπε να συμβαίνει σαν διαδικασία. Αυτό συνέβη, ξέρω εγώ, από λάθος άτομο, από κάποια προειδοποίηση. Είτε μπορεί να είναι και καθολική, δηλαδή ότι από ένα πρότυπο συμμόρφωσης 100% είσαι στο 20%, είσαι στο 60%, είσαι στο 80%. Εντάξει, γιατί δεν περιμένουμε, ειδικά στις διαδικασίες που μπλέκονται άνθρωποι, το να ζητάς 100% συμμόρφωση είναι εκτός τόπου. Είναι κάτι άλλο. Έχει μεγαλύτερη έννοια για σένα να το δείξεις σε τι ποσοστό συμμορφώνεις. Δηλαδή, αν συμμορφώσεις 98% και 100%, εντάξει, δεν είναι και κάτι. Δηλαδή, στις επιχειρήσεις το ότι θα κόψεις, ξέρω εγώ, ένα τιμολόγιο δύο μέρες και τρεις ώρες πιο μετά, αν έχεις περιθώριο δύο μέρες να το κόψεις, εντάξει. Δεν είναι. Βάζουμε και μια ποσοτική διάσταση, θέλω να πω, μέσα στο καθολικό. Και τελειώνω, γιατί έχουμε και εργαστήριο και θα μας φωνάζουν οι φοιτητές. Ανοιχτά θέματα. Αν έχετε κάποια διάθεση για συνεργασία, είναι το καλό. Όσο αφορά την ανακάλυψη. Λοιπόν, πώς να κάνεις αλγόριθμους ανακάλυψης που να είναι υπολογιστικά αποδοτική. Να μην σου τρώνε 5 ώρες. Μπορείς να κάνεις κάτι πιο γρήγορο. Με τα ίδια στάνταρ, βέβαια. Έχεις τα κριτήρια της οικονομίας. Αυτό είναι τώρα μια δουλειά που όταν με το καλό ερευνήσουμε θα την γράψουμε, θα την υποβάλουμε κάπου. Πώς αξιολογείς τους αλγορίθμους με τα 4 μοντέλα. Έχουμε μια πολυκριτήρια προσέγγιση, έχει παρουσιαστεί σε συνέδριο, αλλά μας περιμένουν ακόμα τα ίσως να τα γράψουμε. Άλλα κριτήρια ποιότητας μπορείς να βρεις, να προτείνεις. Ή μετρικές για αυτά τα κριτήρια, τα 4 που προτείναμε, την απλότητα, την προσαρμογή, την ακρίβεια, τη γενικεσιμότητα. Πώς ισορροπείς ανάμεσα σε αυτά τα οποία τα κριτήρια είναι και αντιστατικά. Κάτι το οποίο έχω επίσης στο μυαλό μου, και πιστεύω ότι θα έχει πολύ καλή απόδοση, να φύγεις
από η ανακάλυψη μέχρι στιγμής είναι ένας unsupervised. Εντάξει, λοιπόν, άνθρωπος. Να πας σε κάτι με επίβλεψη ή με μη επίβλεψη. Πιστεύω ότι θα έχει καλά αποτελέσματα. Έχει τώρα Ιανουάριος του 2014 δημοσιεύτηκε στο IEEE Transaction το Knowledge and Data Engineering μία προσέγγιση που κάνει με επίβλεψη. Η πρώτη. Έχει δύο μήνες. Εδώ με η επίβλεψη δεν υπάρχει ακόμα. Και βέβαια, πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι αν έχεις τα δεδομένα σου και το δράστη να βρεις τα κοινωνικά δίκτυα που κρύβονται από πίσω. Δηλαδή, κάποιος γιατρός μπορεί να στέλνει για εξετάσεις, για ακτινογραφία το 80% των ασθενών. Κάποιος άλλος μπορεί να στέλνει το 20%. Τι συμβαίνει. Κάποιοι γιατροί μπορεί να συνεργάζονται συνέχεια μαζί. Ενώ κάποιοι άλλοι με περισσότερο. Το κοινωνικό τους δίκτυο είναι πιο ευρύ. Και ούτω καθεξής. Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τη λογιστική, για να δεις, ας πούμε, αυτό που λέμε το separation of duties, διαχωρισμός καθηκόντων. Πρέπει άλλος να κάνει την παραλαβή, άλλος να κάνει την απογραφή. Αυτό δεν θα σου το δείξει απλή ανακάλυψη, πρέπει να έχεις και το δράστη μέσα. Θα σου χτυπήσει στον έλεγχο συμμόρφωσης, οπ, εδώ έχεις το ίδιο πρόσωπο σου έκανε μια διαδικασία που έπρεπε να γίνει από διαφορετικό πρόσωπο. Πέρα από την ανακάλυψη, λοιπά θέματα, πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε βέβαια στην ελεκτική, πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε καθαρά στο visual κομμάτι, στην οπτικοποίηση. Μπορώ εγώ οπτικά να δώσω αποτελέσματα που έχουν μεγαλύτερο νόημα για τους πελάτες. Πώς όταν έχεις 2-3 μοντέλα τα συγκρίνεις ή τα συνενώνεις. Online, εδώ χωλαίνει αυτή η επιστήμη, αυτό το πεδίο. Πώς μπορείς να κάνεις online πρόβλεψη. Δηλαδή ότι αυτός ο πελάτης, αφού ξεκίνησε με 2-3 βήματα, θα σου αργήσει, δεν θα το πιάσει το deadline. Για να μην πω ότι θα μπορείς να προβλέψεις ότι θα παρανομήσει ή όχι. Απλά να προβλέψεις, ας πούμε, το χρόνο, θα βγεις εκτός. Online όμως, έτσι, όταν είναι ακόμα μέσα στη διαδικασία αυτός. Αυτό είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, πώς πιάνεις, πώς συνδέεις τη διαδικασία σου με το γενικότερο context μέσα σε ένα περιβάλλον. Δηλαδή, ότι εντάξει, εγώ έχω αυτή τη διαδικασία στα επίγοντα το πρωί, αλλά όταν είμαι νύχτα που είναι όλα κλειστά, περιμένω να παρακάμψω 2-3 βήματα. Να το ανοιχτείς εσύ σαν διαδικασία, σε το γενικότερο context βέβαια, ή το cost and drift. Cost and drift τι σημαίνει, ότι εγώ έχω μια διαδικασία που το καλοκαίρι εκτελείται έτσι και το χειμώνα εκτελείται κάπως αλλιώς. Δεν μπορώ εγώ να περιμένω να είναι το ίδιο και το καλοκαίρι που να ξαναεπανέλθω στο ίδιο. Να πιάσω αυτή την έννοια η οποία παλινδρομή. Και βέβαια υπάρχουν και κάποια πιο εξωτικά θέματα, εμπνευσμένα από τη βιολογία. Τρέχει αλάθη, εντάξει, μην το. Είναι λίγο πιο εξειδικευμένο αυτό το θέμα. Κάπως έτσι θα τελειώσω. Δεν έχω. Πιστεύω ότι υπάρχει το. Αν θέλετε, έχω πια. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δημητρόπουλο που πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Εγώ βρήκα πάρα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία σε όλα αυτά που μας είπε. Υπάρχουν ερωτήσεις στο κοινό, από το κοινό. Εγώ μια γρήγορη ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Αν υπάρχει κάποια εκτίμηση του απαιτούμενου χρόνου για τον οικογενειασμό σε σχέση με τα γεγονότα που έχουμε περιγραμμένα. Αν υπάρχει μια καμπύλη που να δίνει κάποιο τέτοιο στοιχείο. Πρώτον, εξαρτάται από τον αλγόριθμο. Ναι, αν υπάρχει γενικά όμως να τις εκτιμήσει για κάποιους συγκεκριμένους. Δεύτερον, δεν είναι μόνο σήμαντη. Δηλαδή, σίγουρα αυξάνεται εκθετικά ο χρόνος και τον αριθμό των διακριτών γεγονότων. Αυτό σίγουρο. Από εκεί και πέρα όμως παίζει ρόλο το πλήθος των περιπτώσεων, το μέγεθος της κάθε σειράς, η μεταβλητότητα. Δηλαδή, αν εσύ έχεις μόνο δύο διαφορετικές διαδρομές, ας έχω πολλά γεγονότα, θα στις βρω πιο γρήγορα. Αν όμως η μεταβλητότητα είναι μεγάλη, δηλαδή δεν έχουν γίνει κάποια πειράματα για να τα έχεις ανεκτίμηση. Εμπειρικά βέβαια πάντως μπορείς να κάνεις μια εκτίμηση ότι αυτό δεν το λύνει ο υπολογιστή σου. Αυτό μπορείς να το κάνεις. Υπάρχει ένας μήνυμο αριθμός τέτοιων διακριτών γεγονότων για να μπορέσει να δουλέψει ένα συμμεταστατωμένο αριθμό. Και πέντε γεγονότα να έχεις. Δηλαδή είναι αποδεκτά, ας πούμε, τα αποτελέσματα. Αυτό εξαρτάται καθαρά από τη διαδικασία σου. Μία άλλη δουλειά, την οποία τώρα την έχω υποβάλει σε ένα συνέδριο, έχω πέντε, εκεί δεν έχω γεγονότα, έχω καταστάσεις. Mm. Δηλαδή είμαι σε ένα CRM μιας εταιρείας, της Volvo συγκεκριμένα, και λες το αίτημά μου είναι υποβλήθηκε, είναι ξέρω εγώ accepted, είναι queued, είναι ξέρω εγώ
σε καθυστέρηση, σε αναμονή. Πέντε καταστάσεις. Και μπορείς να απεικονίσεις, εκεί βέβαια δεν σε νοιάζει τόσο ο χάρτης της διαδικασίας, γιατί με πέντε γεγονότα ο χάρτης είναι απλός. Εντάξει, εκεί σε νοιάζει πιο πολύ η διάταξή τους αν αλλάζει με κάποιο χαρακτηριστικό. Δηλαδή κάναμε μια πολυμεταλλητή ανόβα εκεί πέρα, ας πούμε, και βγάλαμε ότι οι χώρες που τα αιτήματα που γίνονται στην Ινδία ακολουθούν άλλη σειρά από αυτά που ακολουθούν στη Σουηδία. Πάντα εξαρτάται από το business case. Δεν έχεις κάποιο λάθος. Τέλος πάντων, θα πρέπει να. Επειδή έχω μια πολλά δεδομένα από κάποιο συγκεκριμένο έργο, τα οποία είναι και χωρικά συσχετισμένα διαδικασιών κτλ. Και υπάρχουν αρκετά special patterns εκεί πέρα και θα ήθελα να εφαρμόσω το data mining. Ίσως θα ήταν καλό να το χώρι. Να κάποια στιγμούλα σαν. Το χωρικό τώρα είναι μια άλλη πρόκληση. Δηλαδή, όταν έχεις, γιατί τα δεδομένα μας είναι temporal, χρονικά. Yeah. Όταν έχεις και τη χωρική διάταξη, έχεις πέσει όλη temporal, φαντάζομαι πολλαπλασιάζονται οι δυνατότητες, αλλά δεν το έχω δει σε καμιά δουλειά ακόμα. Εντάξει, εγώ θα σου δείξω κάποιο τύπο στοιχείων και διαδικασιών και επειδή έχεις δουλέψει σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε, ήταν κάτι το οποίο σκεφτόμουν ως εργαλείο, εν πάση περιπτώσει, οπότε μπορεί να πάμε συνεργασία. Μεγάλη χαρά. Εγώ κάτι. Σε αυτές τις συμβολοσυρές που έχεις με τα γεγονότα, ας πούμε, έχει νόημα να βάλεις σε κάθε κόμβο κάποιον αριθμό, ώστε να μπορείς να συγκρίνεις διαφορετικές συμβολοσυρές και διαφορετικές διαδρομές. Δεν ήθελα να το πω, αλλά αυτό το ρωτάς είναι ακριβώς αυτό εδώ. Δηλαδή, τι λέμε τώρα. Να σας πω λίγο πώς προέκυψε αυτό από τη βιολογία. Όταν εγώ περνώ DNA από δύο άτομα, ή από το ίδιο άτομο σε διαφορετική χρονική στιγμή, αν θέλετε, το DNA είναι μια λυσίδα, τέσσερα νομίζω ότι έχουμε, τέσσερα φαινότυπους, δεν ξέρω πώς τα λέμε. Αδενίνη, γουανίνη, αδελοσίνη. Ναι, δεν τα θυμάμαι. Νομίζω ότι είναι τέσσερα. Γκάτακα. Επειδή ρωτήσατε πόσο είναι τα ελάχιστα. Λοιπόν, αυτό, αν τα πάρεις από δύο άτομα, μπορεί να έχουν εντελώς όμοιο DNA, αλλά τι γίνεται, αν εσύ το συγκρίνεις, ξεκινήσεις ας πούμε στο ένα από τη θέση 1 και στο άλλο από τη θέση 2, θα σου βγάλουν 100% διαφορά. Οπότε πρέπει να τα ευθυγραμμίσεις. Εκεί λοιπόν έχει αυτό νόημα το trace alignment, να βάλεις έναν αριθμό στον κόμβο ότι αυτό είναι ο κόμβος που συμβαίνει στο τρίτο βήμα και απλά στο τρίτο βήμα ο άλλος δεν κάνει τίποτα, ο άλλος κάνει αυτό. Αυτό εννοείς. Και να κάνεις τι, να συγκρίνεις τους δύο συμβολοσυρές μεταξύ τους, πόσο όμοιες είναι και πόσο διαφορετικές. Όχι μόνο αυτό, μπορείς να κάνεις ανακάλυψη με ευθυγραμμισμένα πια γεγονότα. Γιατί αν έχεις κάποιους που τους πιάνεις από τη μέση, στη δουλειά είναι διαφορετική ενώ δεν είναι. Απλά μπορεί να ξεκινά την ίδια διαδικασία αλλά από τη μέση. Okay. Δηλαδή έχουν, στην ουσία είναι 20 βήματα. Μπορεί να έχουμε τα 10 τελευταία κενά και τα 10 τελευταία, επειδή εγώ ξεκίνησα στο νούμερο 10, εσύ ξεκίνησε στο νούμερο 1, αν ξεκινούσαν και αν εγώ σε έφτανα στο 10, θα ήμασταν ίδιοι στο δεύτερο μισό. Στο πρώτο μισό εγώ είμαι κενός και εσύ κάνεις 10 άλλα πράγματα. Αν εμένα τα 10 τελευταία μου τα φέρεις 10 μπροστά, τι μου κάνεις. Με εμφανίζει εντελώς διαφορετικό. Ενώ δεν είμαι, είμαι κατά το ίμιση διαφορετικό. Και είναι θέμα ευθυγράμμισης. Αυτό το έχουμε ψάξει πάρα πολύ στη βιολογία. Το λένε sequence alignment. Μπορείς να δανειστείς ιδέες και να κάνεις το trace alignment. Υπάρχει νόημα να συγκρίνεις δύο διαφορετικές διαδρομές. Συνολικά με έναν αριθμό. Να πεις αυτή μοιάζει κατά 80% με μια άλλη. Αυτά υπάρχουν στο πεδίο του business process modeling. Που έχεις δύο μοντέλα και λες είναι τόσο δεκατόμοια. Εγώ από μια βιβλιογραφική έρευνα που έχω κάνει έχω δει 42 μέτρα σύγκρισης. Αλλά το θέμα είναι, δεν συγκρίνεις διαδρομές, συγκρίνεις μοντέλα. Η διαδρομή είναι πιο εύκολη γιατί είναι σειριακή πάντα. Έχεις ένα βέκτορ, οπότε είναι πιο εύκολη. Το μοντέλο τι είναι. Το μοντέλο μπορεί να έχει και παράλληλα γεγονότα, μπορεί να έχει και πύλες OR, μπορεί να έχει και πύλες join. Συνολικά, ωραία. Συνολικά, ναι. Ναι, υπάρχουν πέρα από το χρόνο μπορεί να εφαρμοστεί κάπου αλλού, που να μην είναι χρονικά τα γεγονότα. Πρέπει να έχεις μια χρονική αλληλουχία. Πρέπει να έχεις μια χρονική. Δεν είναι χρονικά κάτι άλλο. Δεν είναι αναγκαστό. Στο σύμπαν που ζούμε είναι υποχρεωτικό. Ναι, υπάρχει περίπτωση να μην είναι χρονικά κάτι άλλο. Αλλά μπορεί να σε ενδιαφέρει. Αυτό που μπορείς να γλιτώσεις είναι το απόλυτο ρολόι. Και να βάλεις ένα σχετικό ρολόι. Δηλαδή ότι αυτό για μένα συνέβη. Στο πρώτο βήμα, στο δεύτερο βήμα, στο τρίτο βήμα.
που ο άλλος μεταξύ των πρώτων και δευτέρων μπορεί να του πήρε 5 ώρες, πάλι μπορεί να του πήρε 5 λεπτά. Αυτό ναι. Δηλαδή βάζεις εικονικό χρόνο. Αλλά γιατί για χρόνο μπορεί να έχει το κόστος που έκανε να πάει από το ένα στο άλλο. Ναι, των διαδρομών. Να μην σε νοιάζει εδώ ο χρόνος, αλλά πόσα χρήματα ξέρεις να πας μέχρι εκεί. Όχι, δεν θα δουλέψει. Δεν θα δουλέψει. Γιατί. Γιατί το κόστος, εγώ ξέρω ότι αν έκανα, μπορεί να, τι θα μου ζωγραφίσει αυτό. Θα μου ζωγραφίσει ότι από, το ένα, από αυτά που έχω πιο μικρό κόστος είναι πιο κοντινά γεγονότα και αυτά που έχω πιο μεγάλο κόστος είναι πιο μακρινά. Τι σημασία έχει εμένα αυτό. Δηλαδή μπορεί να παίρνω εγώ μία τσίγλα με ένα ευρώ και μπορεί να παίρνω και μία βίδα με ένα ευρώ. Θα σου βγάλει τη τσίγλα και τη βίδα κοντινά. Ενώ τη βίδα και το παξιμάδι, το οποίο θα έχουν, ξέρω εγώ, 3 λεπτά. Ή το ξύλο, το οποίο θα μπορεί να έχει 30 ευρώ, θα το βγάζει μακρινό. Θα σου βγάζει μεγάλη απόσταση. Ή θα σου βγάζει, για να το πούμε και σε μια διάταξη, ότι από τη βίδα μέχρι το ξύλο μεσολάβησε μια τσίχλα. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι που θα έχει. Αυτό. Γιατί σε ενδιαφέρουν οι αλληλουχίες. Τώρα την αλληλουχία, αν την πάρουμε από το μυαλό μέσα από το χρόνο και την πάμε σε μια άλλη διάσταση. Πρέπει να κάνει ένα σχηματισμό, δεν είναι έτσι που το κάνει. Θα πρέπει να σχηματίσει το φαινόμενο σου και το κάνει σε κάποιο άλλο. Ναι, εντάξει, τώρα να μπούμε και με φουλιά μέσα και με τέτοια δεν ξέρω τι θα κάνει. Δεν ξέρω. Όταν μιλάμε για τον χρόνο και τον χρόνο που γνωρίζουμε εμεί και το καταλαβαίνουμε, έχουμε κάθε χρόνο. Θα πρέπει να έχει συνάντηση τον χρόνο. Εγώ πάντα ορμόμενο από το business case. Σαν business case δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι. Τώρα ακαδημαϊκά, ενώ για τη φυσική κάτι, αν προκύψει, δεν το γνωρίζω. Πραγματικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.